Με τώρα, με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, είναι ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Περικλής ο Κόκας, τον οποίο αμέσως καλημερίζω με τις ευχές μου για χρόνια πολλά για το Πάσχα. Κύριε Κόκα, καλημέρα, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τι κάνετε κι εσείς. Προσπαθούμε. Ο κόσμος ακόμα είναι σε μεταπασχαλινούς ρυθμούς. Θα περάσει και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Υπάρχουν και μερικές αντιφάσεις σε όλο αυτό το οποίο, στο πώς αντιφάσεις εννοώ, βλέποντας και την κίνηση που έχουν τουριστικοί προορισμοί και το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, παρά το ότι θα έχουμε και επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, όπως όλα δείχνουν, η πληρότητα είναι πολύ υψηλή σε πολλά τουριστικά μέρη. Η κίνηση των αυτοκινήτων, παρά το ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν απογειωθεί, συνεχίζει και είναι υψηλή, διεξάγεται με υψηλές ταχύτητες ενώ σε επίπεδο μετακινήσεων. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από όλο αυτό. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως επηρεάζεται, και θέλω να μου πείτε στη λεγόμενη πραγματική οικονομία, όσο διαρκούν όλες αυτές οι παρενέργειες του πολέμου, πόση ζημιά γίνεται και αν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που μέχρι στιγμής έχουν γίνει είναι οι ενδεδειγμένες κατά την άποψή σας ή τι πρέπει άλλο να γίνει. Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η αντίφαση που δείχνουν κυρίως τα μίντια με τις πληρότητες και όλα αυτά είναι φαινομενική, γιατί αρκεί να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα καταλήμματα που έστω είναι 100% γεμάτα δεν είναι 10 εκατομμύρια καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα, οπότε όλοι οι Έλληνες έχουν κλείσει να πάνε κάπου τα τριήμερα και το Πάσχα. Το 10% των πιο πλούσιων στην Ελλάδα αρκεί για να τα κλείσει όλα αυτά τα καταλήμματα για πάρα πολλές μέρες. Επομένως, αυτοί που έχουν πηγαίνουν διακοπές και καλά κάνουν προφανώς, όμως το υπόλοιπο 90% δεν μπορεί να πάει διακοπές όπως πήγαινε παλιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό και εγώ είπα ότι αυτό αφορά ορισμένους. Ακριβώς. Ενισχύεται αυτό εσείς. Επίσης, το γεγονός και μόνο ότι μπορούμε να ζούμε ακόμα δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει ευημερία. Έτσι. Δηλαδή, το ότι μπορούμε να κινούμε τα αυτοκίνητά μας και αντί να τα αλλάξουμε στα 5 χρόνια, να τα αλλάξουμε στα 10, ή αντί να πάμε διακοπές 5 μέρες, να πάμε 3 για να κινήσουμε το αυτοκίνητό μας 5 μέρες παραπάνω, δεν σημαίνει ότι η ευημερία μας είναι στο ίδιο επίπεδο, έτσι. Ο Έλληνας αναγκάζεται να πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο, να πάει να κάνει τις υποχρεώσεις του με το αυτοκίνητο και στερείται από αλλού. Ακόμα και το γεγονός ότι όσοι μπορούσαν πριν να αποταμιεύουν πλέον δεν θα αποταμιεύουν, αποτελεί σημαντικό πλήγμα στην ευημερία του μέσου νοικοκυριού. Ναι. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι επειδή πάντοτε είχαμε και την πανδημία και ο κόσμος ήθελε να ξεδώσει και ήταν το πρώτο Πάσχα το οποίο θα κάνει χωρίς μέτρα. Έχουμε το καλοκαίρι το οποίο έκανε χωρίς μέτρα και η πρώτη Πρωτομαγιά που θα κάνει χωρίς μέτρα στην ουσία πλην της υποχρεωτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Έχουμε και ένα καλοκαιράκι που πάντοτε ο κόσμος χαλαρώνει. Εγώ είπα πριν στην αρχή της εκπομπής ότι οι πραγματικά πολύ δύσκολοι μήνες θα είναι μήνες από τον Οκτώβριο μέχρι και τον ερχόμενο Απρίλιο, όπου εκεί θα υπάρξει τρομερή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του κόσμου, όσο συνεχίζεται φυσικά ο πόλεμος και οι παρενέργειές τους, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας που προκαλούν αλυσιδωτές παρενέργειες παντού. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό είναι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε το πρόβλημα θα επιδεινωθεί, όχι μόνο γιατί θα αρχίσουμε αργότερα να ξαναχρειαζόμαστε αέριο και ρεύμα για να ζεσταθούμε και πετρέλαιο, αλλά γιατί οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στον πληθωρισμό όλων αυτών των γεγονότων θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Και εγώ θέλω να σταθώ στο σημείο ότι όλοι οι υπεύθυνοι σε αυτή την κατάσταση, σε εισαγωγικά, ασχολούνται μόνο με το θέμα της επάρκειας. Το θέμα δεν είναι να έχουμε επάρκεια στο φυσικό αέριο. Το θέμα είναι να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε το αέριο που έχουμε, να το καταναλώνουμε. Αν υπάρχει και δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε γιατί είναι πανάκριβο, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Σωστό. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται μέχρι στιγμής τα θεωρείτε επαρκή, και όταν λέω επαρκή όχι μόνο στο ζήτημα του μέσου νοικοκυριού που είναι το πιο σημαντικό, αλλά και στο ζήτημα της οικονομίας. Κατά την άποψή σας
οι ρυθμοί που κινείται η ελληνική οικονομία θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Φυσικά και θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στο βαθμό που αντιμετωπίζει και ένα μέσο νοικοκυριό. Το ίδιο είναι και οι επιχειρήσεις μας. Όταν βλέπουμε τώρα ότι μικρές επιχειρήσεις, ένα μαγαζί στη γειτονιά έχει να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος 5 και 6.000 ευρώ, είναι αδύνατο να μην έχει αυτό επιπτώσεις τόσο στον ίδιο τον επιχειρηματία, στην οικογένειά του και αντίστοιχα σε όλους εμάς που αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται είναι οριακές. Δηλαδή σε τέτοιες καταστάσεις ακραίες στις οποίες βρισκόμαστε θα πρέπει να υπάρχουν και ακραία μέτρα. Δεν μπορεί να δεχόμαστε ότι να συμβαίνει το στρεβλό και παράδοξο και να το αντιμετωπίζουμε σαν φυσιολογικό ότι κάποιος που παίρνει 1.000 ευρώ εισόδημα του έρχεται 2.000 ευρώ να πληρώσει τη ΔΕΗ. Αυτό είναι τελείως τρελό να συμβαίνει, έτσι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Ναι. Στο θέμα της ανάπτυξης τώρα, πόσο μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον? Και όταν λέμε ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και όλα τα σχετικά, και πόσο μπορεί να αντέξουν και οι επιχειρήσεις έτσι, όλη αυτή την κατάσταση? Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, αν σε φυσιολογική κατάσταση τώρα θα είχαμε ένα 3-4% ανάπτυξη την φετινή χρονιά, πριν τον πόλεμο δηλαδή, και πριν από αυτές τις υψηλές τιμές του αερίου και της ενέργειας, οι οποίες, να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι ξεκίνησαν πολύ πριν τον πόλεμο, έτσι, δεν είναι ο πόλεμος η αποκλειστική αιτία, τότε αυτό το 3-4% θα γίνει και αρνητικό ακόμα. Θα μπορούμε να πέσουμε και σε ύφεση εξαιτίας των αποτελεσμάτων που έχει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή το μικρό μαγαζάκι που λέγαμε πριν θα αναγκαστεί να πωλήσει έναν από τους δύο υπαλλήλους που έχει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αντιδράσουν κάπως έτσι. Οι καταναλωτές από εκεί και πέρα με το λιγότερο εισόδημα θα ψωνίζουν λιγότερο, θα δημιουργούν μεγαλύτερη πίεση σε όλες αυτές τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το καλό και το κακό με την οικονομία. Σύνολό της είναι ότι λειτουργεί αλυσιδωτά και πολλαπλασιαστικά. Το πρόβλημα που συμβαίνει κάπου επεκτείνεται γρήγορα σε όλη την οικονομία. Επεκτείνεται και γρήγορα σε όλη την οικονομία με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. Ναι. Την αύξηση του κατώτατου μισθού τη θεωρείτε θετική? Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή έχει 2 χρόνια που το έλεγα αυτό ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετική και είναι πολύ καλό που έγινε και θα βοηθήσει αρκετές οικογένειες που ζουν με αυτόν τον κατώτατο μισθό. Το μεγάλο θέμα είναι αν είμαστε σε μια κατάσταση όπου επιτέλους θα υπάρξει αυτό το οποίο λέγαμε και στα πρώτα χρόνια της κρίσης των μνημονίων, ότι δεν παράγουμε. Τα ίδια λέμε και σήμερα παρά το γεγονός ότι πέρασαν από τότε 10-12 ολόκληρα χρόνια. Πληρώσαμε το γεγονός ότι δεν παράγουμε τα χρόνια του μνημονίου, πάρα πολύ το πληρώσαμε αυτό. Φαίνεται ότι θα το πληρώσουμε και τα χρόνια μιας κρίσης που δεν οφείλεται σε εσωτερικό παράγοντα, οφείλεται σε εξωτερικό παράγοντα, αλλά από την άλλη έχουμε μια αδυναμία το ότι η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να είναι μια χώρα αγροτική σε μεγάλο βαθμό και να είμαστε αυτάρκοι στα περισσότερα προϊόντα, θα μπορούσε στον τομέα ενέργειας, διότι έχουμε παραγωγές ενέργειας, είχαμε τουλάχιστον, να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα με το λιγνίτη και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Τελικά είμαστε και εμείς σε εκείνες τις χώρες όπου με μια οικονομία τραυματισμένη χρόνια προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας μετά την ενεργειακή κρίση. Ναι, σίγουρα έχουμε ένα το παραγωγικό πόρο τον λιγνίτη, τον οποίο αποφασίσαμε για κάποιο λόγο να τον πετάξουμε στα σκουπίδια. Και ήρθε εδώ πέρα να μας, αυτή η απόφαση να μας δαγκώσει αυτή την περίοδο τώρα που το χρειαζόμαστε περισσότερο. Και βλέπετε τώρα όπως προσπαθούμε να γυρίσουμε πίσω στο λιγνίτη. Η Ελλάδα και να σταματήσει να παράγει ενέργεια, να φτάσει η παραγωγή της ενέργειας στο μηδέν, δεν θα έχει καμία επίπτωση στον πράσινο πλανήτη και στο πόσο ρυπαίνουμε τον πλανήτη μας, που αυτός είναι ο στόχος όταν παίρνουμε τέτοια μέτρα για την πράσινη ανάπτυξη. Θέλω να πω ότι άλλες χώρες οι οποίες ρυπαίνουν πολύ περισσότερο λόγω μεγέθους δεν έχουν ακολουθήσει τα ίδια προγράμματα. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε πάντα βασιλικότεροι του βασιλέως. Θα παίρνουμε όλα τα πράγματα στα άκρα χωρίς να συνυπολογίζουμε τη βασικότερη συνέπεια για τη ζωή μας,
που είναι το κόστος. Όλοι θέλουμε πιο πράσινο πλανήτη, όλοι θέλουμε να μην ρυπαίνουμε, αλλά σίγουρα και όλοι θέλουμε ευημερία, έτσι. Αν λοιπόν το να μην έχουμε λιγνίτη μας στοιχίζει στη χώρα να έχουμε λογαριασμούς ρεύματος 1.000 και 2.000 ευρώ το μήνα, τότε μάλλον δεν το θέλουμε τόσο άμεσα να το κάνουμε αυτό, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κόκα. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε αλήθειες, έστω και αν αυτές προκαλούν έτσι ανάμεικτα συναισθήματα στον κόσμο και συναισθήματα προβληματισμού, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται προβληματισμός, χρειάζεται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Περικλής ο Κόκας.